αφορά. Και συνάλλαγμα. Ας πούμε, ανακοινώνεται ότι θα μπορεί να εξαγαγεί συνάλλαγμα πολύ περισσότερο. Το συνάλλαγμα και με την κάρτα, για μένα το συνάλλαγμα με την κάρτα ξεφεύγει πια του ελέγχου τελείως. Γιατί αυτό είναι διαφήμιση που κάνουν επίσημοι και λένε ότι μπορείς να πας διακοπές, να περάσεις ωραίες διακοπές, να πας ξενοδοχεία, να πας όπου θες. Το συνάλλαγμα όταν πάρει κάποιος οικογενειάρχης τη γυναίκα του ή τα παιδιά του, βάζει στο πορτοφόλι του 200, 300, 500 χιλιάδες όσο είναι το συνάλλαγμα κάθε κεφαλή και το αθρίζει και αποφασίζει να κάνει τις διακοπές του. Όταν με την κάρτα, που δεν θα υπάρχει συγκεκριμένο συνάλλαγμα πώς θα βγει έξω και μπορεί να παίρνει χρήματα ή να χρεώνει έξω με την κάρτα του, σίγουρα πρώτον κάνει σπατάλη αλόγιστη χωρίς ο ίδιος να μπορεί να την υπολογίσει, αλλά και συν της άλλης στο θέμα διακρίσεων, αυτό που είπατε, ενώ στο συνάλλαγμα, τώρα φυσικά με την ΕΟΚ υπάρχει ένα ανοιχτό όριο συναλλάγματος, αλλά λέμε και για χώρες εκτός ΕΟΚ που είναι έλεγχος συναλλάγματος. Εκεί υπάρχει κοινωνική διάκριση. Γιατί κάποιος που δεν θα έχει κάρτα θα έχει έλεγχο συναλλάγματος για χώρα εκτός ΕΟΚ. Αλλά στην ΕΟΚ δεν θυμάμαι πόσο είναι ακριβώς το, αν είναι τελείως απεριόριστο. Ο άλλος που έχει κάρτα, μία διεθνή κάρτα, μία diners, δεν ξέρω τι θα είναι, είναι διάκριση το να μπορεί, εφόσον φύγει με ένα περιορισμένο συνάλλαγμα από μια ξένη τράπεζα μιας άλλης χώρας που θα πάρει, να τραβάει από εκεί, να χρεώνει στο λογαριασμό του και να μην υπόκειται στον έλεγχο συναλλάγματος που θα είναι αυτός που δεν έχει κάρτα. Μάλιστα. Ακούμε ότι, και γράφεται και στις εφημερίδες, ότι τα μιακές μηχανές των σούπερ μάρκετ αυτών έχουν την πρόβλεψη να λειτουργούν και λειτουργούν και τώρα και με τον barcode, αλλά και να λειτουργήσουν και με σφράγισμα στο χέρι, ναι, και στο μέτωπο. Οπότε τίθεται το ερώτημα, μήπως κλείνουν τα μικρά μαγαζιά, οφειλούνται τα μεγάλα μονοπόλια. Ανοίγουν τα μεγάλα μονοπόλια και οφειλούνται κάποιοι ελάχιστοι με κάποιες φανταστικές, θα λέγαμε, μικρές τιμές για να προσελκύσουν τον κόσμο και τελικά οδηγούν και αυξάνουν και τις τιμές και τα βλέπουμε αυτά. Όταν κλείσουν τα διπλά μαγαζιά, αυξάνουν τις τιμές. Ναι. Και τελικά μας οδηγήσουν στο σημείο, μας πούμε, πάρε και κάρτα εισόδου, πάρε λοιπόν και την ανάγκη να σφραγιστείς με κάποιο barcode και με κάποιο 666, ναι, για να μπορείς να κάνεις συναλλαγές. Οπότε εδώ βλέπουμε κατά γράμμα να εφαρμόζονται αυτές οι προφητείες. Ναι. Του Αγίου Ιωάννου στην Αποκάλυψη, των Αγίων Πατέρων, ναι, που λένε συγκεκριμένα. Έχω εδώ μια σειρά Αγίων Πατέρων, Εφραίμ Σύρος, Ανδρέας Κεσαρίας, ο Ιπόλυτος, και πολλοί άλλοι Άγιοι Πατέρες που τονίζουν ότι, ναι, το χάραγμα του Αντιχρίστου, δηλαδή το 666 στη μορφή του barcode, θα είναι ένα γνώρισμα του εμπορευτίου. Όρεθες λοιπόν, λέει, και ποιοι πάντας είναι αδόσος είναι αυτής χαράγματα επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετόπου, τούτο δα εις γνώρισμα φυσί του εμπορευτέου και μη. Δηλαδή, παίρνεις την κάρτα, αρχικά, ναι, θα είναι στην κάρτα. Ναι. Το barcode και το 666 που δεν απουσιάζει από όλο το UBC, όλα τα τυπωμένα προϊόντα. Ναι. Μετά σου πει η κάρτα μπορεί να κλαπεί. Α, γράφω στο χέρι, στον αντίχειρα εδώ, ναι, και αόρατη τροποντιναγραφή που δεν ασχημίζει ή στο μέτωπο επάνω, στο κούτελο. Θα είναι λοιπόν αυτό γνώρισμα του εμπορευτέου ή μη εμπορευτέου. Και το λέγει αυτό η παράδοση της Εκκλησίας μας, το λέγει ο Ιωάννης της Αποκαλύψεως που είχαμε ξαναδεί. Λέγει συγκεκριμένα ο Ανδρέας Κεσαρίας, το χάραγμα του ελευθερίου ονόματος του Αποστάτου Αντιχρίστου, το 666, δηλαδή χαρακτηρίζεται ως ψήφος του θηρίου, και ένας άλλος πατήρ, πάλι αυτός, ας πούμε, του αυτού Ανδρέα Κεσαρίες, και την ψήφων δε του θηρίου πλατείνε πανταχού επί τη δεύση εν τεωνές, δηλαδή στις αγορές και πράσες και στις πωλήσεις. Ναι. Θα δώσεις προϊόν, αν είσαι βιοτέχνης, θα πάρεις το χάραγμα επάνω, μπαρκώδη και το 666. Θα ψωνείς αφού πάρεις κάρτα στην αρχή. Και μετά αφού τη βάλεις αυτή την διάκριση και στο μέτωπο ή στο χέρι. Οπότε βλέπουμε ότι πάμε δηλαδή σε εσχατολογικές ημέρες και λέγει συγκεκριμένα ο Αρέθες Κεσαρίες. Και τι το χάραγμα επιφέρει το όνομα του θηρίου, διτί δε τούτου η γνώσης.
ίδια παραφοράς γραφής αυτού του ονόματος ή ίδια ψήφου χ στίγμα. Αυτό που είναι και στο γραμμωτό, μορφή γραμμότου το 666. Ομοίως όλοι οι Άγιοι Πατέρες, ας πούμε από τον Εφραίμ το Σύρο, ένα παράδειγμα. Είναι απάντες, λέει, κάνει ο Θεομάχος ο Αντίχριστος, είναι απάντες. Και Θεομάχος Αντίχριστος μπορεί να είναι μια συνομοσπονδία, αλλά μια κοσμική εξουσία που επιβάλλει κάποια μέτρα, κάποιες κάρτες. Το οδηγεί σε ένα κανάλι τους πάντες, για να φας, να ψωνίσεις, να φας, πρέπει να περάσεις από εκεί, σε ένα μαγαζί, μεγάλο. Να πάρεις το χάραγμα, να σφραγιστείς, να προσκυνήσεις το θηρίο. Λέγει συγκεκριμένα ο Εφραίμ ο Σύρου. Είναι απάντες, κάνει λέει τους πάντες, είναι απάντες στην σφραγίδα του θηρίου βαστάζωσιν. Και έπειτα, ούτως, έτσι με το χάραγμα 666, είτε γραμματό είτε και αριθμητικό, αγοράστε τα βρώματα. Και έτσι να αγοράζει κανείς τροφές και πανείδος και κάθε είδος. Και δημάρχους ζητά να επιτελεί το πρόσταγμα και να βάλει νομάρχες, δημάρχους και να εφαρμόσουν αυτές τις διαταγές. Και τώρα έχουμε, επί του προκειμένου, με τις κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, όλες οι νομαρχίες έχουν πάρει εντολές, όπως έχουμε ακούσει, όλες οι υπηρεσίες αρχίζουν και εφαρμόζουν αυτό το σύστημα. Ετοιμάζουν και διανέμουν τις κάρτες. Ζητούν έναν κωδικό αριθμό και στη συνέχεια δίνουν την κάρτα. Στα ελάχιστα λεπτά λοιπόν που μας απέμειναν, θα ήθελα να σχολιάσουμε αυτό το γεγονός. Είναι λοιπόν επιτρεπτό, εμείς δεν κατηγορούμε την εξυγχρόνηση, τον εξυγχρονισμό. Μακάρι να μας δώσουν και με αυτόματι θα λέγαμε να πατάμε ένα κουμπί και να έρχεται στο σπίτι μας η σύνταξη, ο μισθός, από το παράθυρο τα αγάθα, να μην πηγαίνουμε και κουράζομαστε και στον δρόμο. Αλλά εμείς τι ακριβώς είναι που απορρίπτουμε? Απορρίπτουμε το σφράγισμα. Μπαρκότ που συνδυάζεται με το χαράγμα. Και παρακαλώ, μπορείτε να δείξετε μια κάρτα που δεν έχει γραφτεί κοινωνικής ασφάλισης. Αυτή η κάρτα λοιπόν κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ το οποίο θα απαντογράφονται τα στοιχεία. Αυτή είναι η κάρτα όπως είναι από κάποια εταιρεία που βγάζει αυτές τις πλαστικές κάρτες. Στο κενό αυτό κομμάτι εδώ, με ειδικό μηχάνημα, θα γραφούν τα ονόματα, το όνομα του κατόχου, το όνομα επώνυμο, και κάτω ακριβώς από το όνομα είναι ο ΑΜΚΑ, το ατομικό μητρό, που θα είναι μοναδικό για καθέναν, και παράλληλα θα υπάρχει και ένα barcode εδώ, δηλαδή ο ίδιος ο αριθμός, με τους αραβικούς χαρακτήρες. Και με barcode. Θα είναι και με barcode. Όταν ακούμε εμείς barcode, μας πιάνει έτσι μια φοβία. Γιατί έχει συνδυαστεί σε όλο το UPC, στα προϊόντα, έχει συνδυαστεί με το 666. Ας δούμε στα λίγα λεπτά που έχουμε. Δείξτε μας ένα σχήμα, ένα barcode και δώστε μας μια σύντομη, θα παρακαλούσα, μέσα σε 2 λεπτά μια ανάλυση και θα συμπληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Γιατί θα έλεγα ότι χρειάζεται μια ανάλυση, γιατί έχετε δίκιο να μιλάτε για το barcode. Προσαρμόστε το λίγο, γιατί δεν δείχνει το... Δεν δείχνει εκεί μήπως είναι. Δεν δείχνει. Εκεί. Πιο κοντά στο πρόσωπό σας λίγο. Στην επόμενη εκπομπή θα φέρω ένα σε μεγέθηση. Όχι, δεν είναι θέμα, είναι θέμα εστίασης. Για να μπορέσει να φανεί. Δεν δείχνει τίποτα, είναι λευκό. Δεν δείχνει. Μάλιστα. Κάνα να φέρω ένα σε μεγέθηση πολύ μεγάλη στην άλλη εκπομπή που θα αναλύσουμε. Εγώ θα μπορούσα να πω κάτι απλό. Σε ένα λεπτό θα ήθελα. Ναι, ενώ είμαι ουσιαστικά εσείς ρωτάτε γιατί είμαι φιλοξενούμενος. Έχετε δίκιο να έχετε μεγάλες ανησυχίες και αμφιβολίες, γιατί ποτέ σε ό,τι έγινε από αυτά που μέχρι τώρα μας έχουν επιβάλει, είτε τοπικά, εθνικά, είτε διεθνώς, κανείς δεν είχε την ελάχιστη ευαισθησία να δώσει καμία εξήγηση. Και συγκεκριμένα και για τον barcode που θα μιλήσουμε, ενώ γίνεται τόσο οχλαγωγία, τόσο φασαρία, και όχι μόνο στην Ορθοδοξία, την Ελληνική Ορθοδοξία, και σε άλλες χριστιανικές, πώς το λέμε... Σε άλλα δόγματα. Σε άλλα δόγματα, ναι. Σε άλλα δόγματα έχουν γίνει σκανδαλώδης φασαρία, έχει συμβεί πολλές φορές, και κανείς, δεν έχει καμία ευαισθησία να βγει και να πει γιατί γίνεται κάτι. Αξίζει να μιλήσουμε όμως για να πούμε ότι και για το UPC, στο οποίο έχετε κάθε λόγο να είσαστε εχθρός
πέρα για πέρα, είναι διότι βάλανε ένα 666 χωρίς να υπάρχει καμία λογική, καμία σκοπιμότητα, καμία ωφελημότητα. Δεν χρειάζεται ο υπολογιστής για να λειτουργήσει να υπάρχει 666. Ποιο λόγο έχει ως χάραγμα? Να ρωτήστε αυτούς που το βάλανε ποιο λόγο έχει, που δεν εξηγούνε και περιφρονούνε όσες και ρωτήσεις να κάνουν, δεν σας το πούνε.